Δεν σταματά να μας εκπλήσει η Κρήτη. Από τα Φαλάσσερνα ως τον Πετρά Σιτίας, οι αρχαιολόγοι ανακαλύπτουν ακόμα και σήμερα κομμάτια της ιστορίας του νησιού. Στην Ακρόπολη της Φαλάσσερνα, στα Χανιά, η ανασκαφή του κεντρικού χώρου του αρχαίου ναού της Δήμητρας έφερε στο φως ευρήματα κυρίως των αρχαϊκών χρόνων. Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού, πρόκειται για ναό που αρχικά βρισκόταν πάνω σε βραχώδηλο φίσκο στο διάσελο δύο ψηλών βουνοκορφών σε φυσικό σπήλαιο με άφθονο νερό, ο οποίος για άγνωστο λόγο κατέρευσε και στη συνέχεια λειτουργήσε ως υπαίθριος ιερός χώρος λατρείας κάποιας χθόνιας θεότητας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το άδυτο του ναού είχε πλακόστρωτο δάπεδο. Πάνω του υπήρχαν 5 θήκες απόθεσης προσφορών, στο εσωτερικό των οποίων αποκαλύφθηκαν αγγεία καλής ποιότητας με κομψά σχήματα ορισμένα τελετουργικού χαρακτήρα, ένα εκ των οποίων ήταν μάλιστα και εν επίγραφο με χαραγμένο στη δωρική διάλεκτο το όνομα της θεάς στην οποία ήταν αφιερωμένος ο ναός. Ρίγη συγκίνηση σκορπούν τα ευρήματα στον Πετρά Σιτία στο ασύλλητο ελίτ νεκροταφείο ανακτορικής μινωικής θέσης που ανασκάπτεται ήδη από το 2004. Μέχρι σήμερα έχουν ερευνηθεί 24 μεγάλα ταφικά κτίρια με περίτεχνες κατόψεις, άλλες 9 ταφικές δομές, κυρίως λάκι με επένδυση λίθων, αλλά και μια ταφική βραχοσκεπή με τη διακεκριμένη αρχαιολόγο Δ. Μεταξία Τσιποπούλου, επικεφαλής των συστηματικών ανασκαφών που διεξάγονται από την εφορία αρχαιοτήτων Λασιθίου, να σημειώνει πως το νεκροταφείο περιλαμβάνει επίσης άλλα 27 αρχιτεκτονικά στοιχεία, η διαμόρφωση των οποίων έγινε γύρω στο 2000 μέχρι 1900 π.Χ. Το γεγονός ότι το ελίτ νεκροταφείο του Πετρά βρέθηκε ασύλλητο έχει μοναδική σημασία, καθώς τα πορίσματα των ανασκαφών και των μελετών έχουν ήδη αλλάξει πολλά από τα μέχρι σήμερα κοινώς παραδεκτά δεδομένα για το μινωικό πολιτισμό, ιδιαίτερα στις πρώιμες φάσεις του. Το 2019, στο χώρο 8 του ταφικού κτηρίου 9, η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως τα λείψανα μιας απίστευτης τελετουργικής απόθεσης. Η θυσία του τάβρου του ιερού αυτού ζώου είναι μοναδική για τον Πετρά και εξαιρετικά σπάνια για την παλαιοανακτορική Κρήτη. Δεν είναι εύκολο να προταθεί μια γενικά αποδεκτή ερμηνεία για τους λόγους της τελετουργικής πράξης που επικεντρώνεται γύρω από μια κεφαλή τάβρου. Είναι οπωσδήποτε συνδεδεμένη αποκλειστικά με το ταφικό κτίριο 9, το οποίο, όπως υποδεικνύουν τα κτερίσματά του, χρησιμοποιείται από επιφανή κοινωνική ομάδα του Πετρά. Η χρονική στιγμή της τελετουργίας εξάλλου συνδέεται με ένα προφανώς μείζον γεγονός ιδιαίτερης σημασίας για τους χρήστες του ταφικού κτιρίου 9 και μόνον.